Εντάξει, θα πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί ακούσαμε χθες ότι μέχρι το 24, αν συνεχίσουν έτσι στη Βουλή, θα κλείσει η ΑΕΚ. Να μας εξηγήσει ο κύριος Θεοπέμπτου τι ακριβώς πέρασε που έχει να κάνει με τις βιομηχανικές εκπομπές ρήπων και αν αυτό θα κλείσει την ΑΕΚ. Κύριε Θεοπέμπτου μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες. Γιατί να κλείσει η ΑΕΚ για κάτι που έπρεπε να κάνουμε το 13, το 15, το 16, το 17, το 18, το 19, το 20 και δεν το κάναμε. Και γιατί να φταίτε εσείς εννοώ. Εντάξει, να εξηγήσω ότι το 2013 πέρασε μια οδηγία στην Κυπριακή Νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Μάλιστα. Εδώ μιλούμε για τις εκπομπές που φεύγουν από τα φουγάρα. Τις βιομηχανικές δεν είναι θέμα για το κλίμα, είναι θέμα αν τα αέρια τα οποία βγαίνουν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και τη φύση. Mm-hmm. Μέσα σε αυτήν την νομοθεσία, η οποία πάντα να θυμάστε ότι κάθε φορά που ψηφίσεις μια εναρμονιστική νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει περίπου, σου το έδωσε 2 χρόνια πριν, δηλαδή από το 2011 περίπου, αν δεν παρακολουθούσαν το τι συνέβαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον από το 2011 ξέραμε τι έρχεται. Το 2013 ψηφίσαμε τον νόμο. Είχε μέσα διορία 5 χρόνια. Mm. Το 2018 δεν καταφέρανε κανένας να εναρμονιστεί. Έδωσα διορία ξανά άλλο 5 χρόνια. Και φτάσαμε τώρα, 10, 11, μπορεί και περισσότερα χρόνια μετά, να συνεχίζει η κυβέρνηση να ζητά διορία για ακόμα 5 χρόνια εταιρείες οι οποίες έπρεπε να εναρμονιστούν. Και το τι συζητήθηκε στη Βουλή είναι ότι έκαναμε την παρανομία νομιμότητα. Δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, έγινε νόμιμο πλέον αυτή η κατάσταση. Και το τι έκανε η Βουλή απλά, είπε ότι αντί να έρχεται ύστερα από 5 χρόνια και να πούμε έκπληξη και πάλι δεν έχουν εναρμονιστεί, τότε εβάλαμε όριο 1 χρόνο να επανέλθουν πίσω αν δεν εναρμονιστούν, αν δεν τα καταφέρουν, να ξαναπιάνε παράταση και ακόμα 1 χρόνο. Να ρωτήσω κάτι. Για να μπορούμε να παρακολουθούμε. Ναι, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό αφορά, για παράδειγμα, τους 6 ατμολέβητες που θα έκλειναν οι υπάλληλοι της ΑΕΚ όταν θα έκαναν απεργία, στάση εργασία. Είναι οι ρηπογόνες εκπομπές της ΑΕΚ, είναι στη Δεκέλια. Στη Δεκέλια. Άρα είναι εκείνο, για το ίδιο μιλάμε. Που αυτά ναι. Δεν πήγαμε πριν από λίγο καιρό ξανά στην Ευρώπη. Το ξέρω πολύ καλά ότι πήγαμε και χτυπήσαμε την πήγαμε, πόρτα και τους είπαμε «Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, αφήστε μας ακόμα λίγο να παρανομούμε γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι άλλο, με το αζημίωτο βέβαια, γιατί αυτό θα το πληρώσουμε εμείς έτσι κι αλλιώς στους λογαριασμούς μας». Το πληρώνουμε, αλλά το θέμα το μεγάλο ποιον είναι. Η διορία έληξε το 20. Ναι. Έληξε το 20. Δεν είναι θέμα μόνο να αλλάξεις τους ατμολεύητες. Είναι και θέμα του να πάρεις αντιρρυπαντική τεχνολογία, η οποία θα μειώσει τις εκπομπές. Τις επικίνδυνες, επαναλαμβάνω. Άρα, αυτόν ξεκινήσαν να το κάνουν, μάλιστα και αργά ξεκινήσαν να το κάνουν. Και βγήκαν προσφορές, δεν ξέρω τι συνέβηκε. Δεν τα κατάφερα. Και φτάνουμε τώρα, 10 χρόνια μετά, και εγώ λέω να μην ξεχάνετε ότι μιλούμε που το 11, δηλαδή 12 χρόνια μετά. Ναι, ναι. Να λέμε, άμα ξέρεις δεν, τι έκαμε το Διοικητικό Συμβουλίο της ΑΕΚ τόσα χρόνια. Δηλαδή να δώσουμε άλλο 5 χρόνια και ύστερα η επόμενη Βουλή να δω και άλλο 5 χρόνια και να πιένουμε. Συγγνώμη, θα το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει μια κρίση αυτή τη στιγμή ενεργειακή στην Ευρώπη. Οπότε βρήκαμε το τρυπάκι να μπούμε πάλι. Θα δείξουν λίγο περισσότερη ευαισθησία ναι, για τα θέματα τα ενεργειακά. Μπράβο μας, το κατάλληλο timing. Άρα, βέβαια. Να ρωτήσω, δηλαδή η κυβέρνηση ρίχνει ευθύνες στην Βουλή, ευθύνες εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί η Βουλή προσπαθεί με νομοθεσία να σταματήσει την παρανομία για το καλό των πολιτών και λέει η κυβέρνηση με αυτά που κάνετε θα κλείσετε την ΑΕΚ. Ναι, αλλά είναι 73 εταιρείες που παρανομούν. 73 εταιρείες. Πάρα πολλοί που παρανομούν. Και ορισμένοι, εντάξει, η ΑΕΚ έχει ορισμένα προβλήματα όπως και ταχυτά και ταχυτή που δεν κάνουμε σωστή διαχείριση. Η κυβέρνηση ευθύνεται για αυτά. Δεν είναι οι ιδιώτες.
Από πλευρά ιδιωτών, το 2018, όταν ήρθαν και ζητήσα ξανά παράταση, έγινε ξανά μεγάλο θέμα στη Βουλή. Γιατί να ζητάς παράταση? Και είπαν μας, μα ξέρετε, οι εταιρείες προσπαθούν να εναρμονιστούν, αλλά δεν έχουμε υπαλλήλους στο τμήμα πολεοδομίας, γι' αυτό ζητούμε επέκταση για να προλαβαίνουμε να εξετάσουμε τις αιτήσεις. Τώρα ξαναήρθαμε το 23 και ζητούν ξανά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι το αίσθημα το οποίο είχαμε σαν βουλευτές είναι ότι υπάρχει μια κοροϊδία και ότι προσπαθούν να νομιμοποιήσουν την παρανομία. Αυτή ήταν η φράση η οποία κυκλοφορούσε μέσα στην Επιτροπή. Ότι βασικά είναι παράνομα, όλοι το ξέρουν είναι παράνομα, δεν κάνει κανένα τίποτε για να λυθεί η παρανομία. Επειδή ευόλεψε μας κιόλας η παρανομία. Και συνεχίζει. Άφηκε μας λίγο στην ησυχία μας, δεν χρειάζεται να μπούμε σε άλλα τώρα. Μάλιστα. Και τα σκουπίδια, ο τρόπος που κάνουμε τη διαχείριση, είναι και οι μονάδες της ΑΕΚ. Έχουμε προβλήματα τα οποία δεν κάνει κανένας κάτι να τα λύσουν, απλώς ζητούν παράταση και αφήνουν τα στην επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Κυρία Θαβέμπτου, όπως και στον κύριο Πετρίδη πιο πριν, κανένα σχόλιο, ουδέν σχόλιο, τα είπατε όλα, σας ευχαριστώ θερμά. Να σας πω κάτι, τώρα εσείς θα πρέπει να κληθείτε να πάτε πίσω να αλλάξετε κάτι τώρα που θα γίνει αναπομπή, ενώ θα πάτε μετά τις γιορτές. Εντάξει, με βάση το Σύνταγμα πρέπει όταν ένας πρόεδρος δεν υπογραφεί την νομοθεσία και την στέλνει πίσω στη Βουλή, σε 15 μέρες να συνέλθει η Βουλή και να ψηφίσει. Οπότε εμείς το καθήκον μας είναι πρώτα σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος να συνέλθουμε, να δούμε τις πρόνοιες και την επιστολή και είτε θα εισηγηθούμε αποδοχή είτε απόρριψη του αιτήματος του Προέδρου. Οπότε θα πάμε σε άλλες ιστορίες. Να σας πω ότι αν περάσει αυτό που λέμε εμείς, δίνεται η παράταση ως το 23, αν δεν περάσει πάλι μηνύσκουν εταιρείες χωρίς παράταση, δηλαδή με τον έναν ή τον άλλον τον τρόπο, να πρέπει να ξανάρθει η κυβέρνηση στη Βουλή. Να σας πω, εσείς θα συναντηθείτε μέσα στις επόμενες 10 μέρες, 12, θα τα καταφέρετε να μαζέψετε την Επιτροπή? Κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής να δούμε ποια μέρα βολεύει, γιατί όλοι έχουν ξεκινήσει κάποια τα προγράμματα τους, κοντεύουν τα Χριστούγεννα, οι γιορτές. Έχουμε πάρα πολλούς βουλευτές οι οποίοι είναι αναμειγμένοι μες στις προεκλογικές εκστρατείες και έχει και θέμα το αν θα συνέλθει και πότε η Ολομέλεια. Υπάρχει ακόμα μία αναπομπή της νομοθεσίας η οποία περιμένουμε να γίνει. Οπότε αν έχει και βουλευτές οι οποίοι είναι και στις δύο επιτροπές... Για ποιο θέμα, για το... Νομίζω είναι το ΦΠΑ. Για το ΦΠΑ στις κατοικίες, το 5%. Ναι. Αυτό δεν είναι που έχουμε διορία 2 μήνες μέχρι το Φεβράρι. Και αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε. Ναι, νομίζω είναι αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά όλα αυτά μας δυσκολεύουν στο να βρούμε την ακριβή ημερομηνία, αλλά θα το κανονίσουμε. Μάλιστα. Ελπίζω να προλάβετε τα χρονοδιαγράμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοπέμπτου. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.